Παναθηναϊκός είχε πολύ καλή κυκλοφορία μπάλα σήμερα, είχε πάθος, ήταν διαβασμένος, ήταν προφανές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Αν ίσως μπορούσαμε να εστιάσουμε στο κλειδί αυτής της νίκης, ήταν η πολύ καλή ανασταλτική του λειτουργία, γιατί στο πρώτο αγώνα είχε προβλήματα, σήμερα περιόρισε ζητά τους κινδύνους από τον από το ΠΑΟΚ με συνολική ανασταλτική λειτουργία, όλη η ομάδα δηλαδή. Ευχαριστώ. İyi akşamlar herkese. Καλό βράδυ σε όλους. Açıkçası oyunun genelinde oyunu domine ettiğimiz için çok memnunum. İmaçtan πολύ καλύτερη στο όλο το παιχνίδι, είχαμε domination. 10-10 kalıncaya kadar oyunun mutlaka hakimi olduk. Μέχρι να μπουν οι ομάδες 10 και 10 άτομα, ήμασταν εμείς πολύ καλύτεροι. İlk yarı özellikle bir pozisyon yandan geldikleri haricinde herhangi bir pozisyon hatırlamıyorum. Στο πρώτο ημίχρονο απλά ήρθαν μια φορά και από το πλάι δεν θυμάμαι άλλη ευκαιρία που είχαμε. Buna rağmen iki pozisyonumuz olabilir. İkinci yarı topun büyük bir bölümü bizdeydi. Και στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε περισσότερο εμείς την μπάλα. Oyuncularımın mücadelesinden son derece memnunum. Χαίρομαι πολύ για την εμφάνιση που έχουν κάνει οι παίκτες μου σήμερα. Son dakikalarda gol de yiyebilirdik. Θα μπορούσαμε να έχουμε βρει και στο τέρμα μας γκολ στα τελευταία λεπτά. Bu oyuncularımın genel olarak iyi oynadığını değiştirmezdi. Αλλά δεν θα άλλαζε καθόλου ότι οι παίκτες μου έβγαλαν ένα καλό παιχνίδι. Takım olmanın koşullarını bugün çok iyi sahaya koydu takımım. Σήμερα η ομάδα με έδειξε πολύ καλά τι σημαίνει να παίζουν σαν μια ομάδα όλοι μαζί. Ancak tabii bir maç daha var. Βέβαια υπάρχει άλλος ένας αγώνας. Henüz turu geçmedik. Δεν περάσαμε ακόμα στην επόμενη φάση. Ama biz de seyircilerimizin, taraftarlarımızın önüne bir çıkalım bakalım hayırlısıyla. Τώρα ήρθε η σειρά μας να παίξουμε εμείς μπροστά στους δικούς μας οπαδούς. Άλλη ερώτηση. Ο Διονύσης Βασίλας. Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια. Είπατε ότι είστε πολύ χαρούμενος με τα όσα είδατε σήμερα. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι στο τακτικό κομμάτι και με βάση τον αντίπαλο και το τι μάτς υπήρχε σήμερα, αν είναι το καλύτερο σας παιχνίδι στον Παναθηναϊκό σε επίπεδο τακτικής αντιμετώπισης, στισήματος και διαβάσματος στο παιχνίδι. Ευχαριστώ. Yani sonuç olarak rakip sahada, rakip seyircilerle beraber deplasmanda oynuyoruz. Παίξαμε εκτός έδρας μαζί με τους οπαδούς από την άλλη ομάδα. Buna rağmen oyunu istediğimiz gibi yönlendiren, oyunu istediği gibi oynayan gerek hücumda gerek defansta çok organize bir Panathinaikos gördük. Dolayısıyla taktik açıdan anlayış açısından çok fazla bir değişiklik yapmadık. Ama oyun anlayışımızda bir iki küçük dokunma yaptık. Onun dışında bir şey yapmadık. Παρόλο που παίζαμε εκτός έδρας με τους αντίπαλους μαζί, και στην επίθεση και στην άμυνα, οι τακτικά ήμασταν έτσι όπως θέλαμε. Δεν κάνουμε τεράστιες αλλαγές, αλλά γενικά στο παιχνίδι παίξαμε όπως θέλαμε εμείς. Özellikle oyunun bir taraftan diğer tarafa çabuk dönmesi, çabuk yön değiştirmesi bizim çok istediğimiz özel bir şeydi. Ειδικά να αλλάζουμε πολύ γρήγορα στην άλλη πλευρά το παιχνίδι, έγινε έτσι ακριβώς όπως θέλαμε. Onu çok iyi yaptık. Το κάναμε πολύ καλά αυτό σήμερα. Yalnız tabii üçüncü bölgede bu kadar iyi gelip sonuçlandırmayı da daha iyi yapmamız lazım. Βέβαια, όταν φτάνουμε στη τρίτη περιοχή και βρίσκουμε ευκαιρίες, πρέπει να το τερματίζουμε, να το τελειώνουμε καλύτερα. Άλλη ερώτηση για τον κύριο Τερίμ, ο Κώστας Πεδοτός. Καλησπέρα. Δύο ερωτήσεις. Μία, ο Παναθηναϊκός έπαιξε πολύ από τα αριστερά, από τη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Αν αυτό ήταν εντολή του από την αρχή ή του βγήκε με την εξέλιξη του αγώνα. Και αν θέλει να κάνει ένα σχόλιο για τη φάση της διπλής αποβολής. Αν θέλει να τη σχολιάσει συνολικά σαν συμπεριφορά των παικτών. Oyun içinde olan bir şeydi. Normal bizim oyun
anlayışımızdaki istediğimiz bir şeydi. Çabuk topun dönmesi. Yoksa özellikle sol taraf, özellikle sağ taraf diye bir şey çalışmadık. Δεν είχαμε σκεφτεί ειδικά να παίξουμε από μια πυρά της ομάδας. Μέσα στο παιχνίδι εξελίχθηκε αυτό, αλλά μας βγήκε καλά. Oyuncuların atılmasıyla ilgili bilmiyorum. Biz tabii olayı uzaktan henüz taze. Hakem öyle takdir etti. Yapacak bir şey yok. Για τις κάρτες τώρα το βλέπουμε εμείς από την άκρη. Έτσι είδε ο διαιτητής. Δεν μπορώ να σχολιάσω και τώρα κάτι αυτό. Ο Λάμπρος ο Καραγκάνης. Καλησπέρα κύριε Τερίμ και συγχαρητήρια. Από το τελευταίο παιχνίδι εδώ με τον ΠΑΟΚ μεσολάβησαν 4 παιχνίδια όπου η ομάδα σας πέτυχε 8 γκολ και δεν έχει δεχτεί κανένα. Τι έχετε αλλάξει στο παιχνίδι αυτό το διάστημα και από εδώ και πέρα τι σκοπεύετε, πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Ευχαριστώ πολύ. Evet, başlangıç ile bugünkü nokta arasında ciddi göstergeler var. Από τη μέρα που έχουμε ξεκινήσει και σήμερα έχει τεράστιες διαφορές στο παιχνίδι μας. Ana caddede yürümeye başladık. Τώρα ξεκινήσαμε να βρούμε τα πατήματα μας και να προχωράμε. Ama daha çok üstüne katmamız gereken şeyler var. Βέβαια υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να τα πάμε και πιο μπροστά. Bir maç kazandık sadece. Έχουμε κερδίσει ένα αγώνα ακόμα. Daha tur da ortada. Ακόμα και η επόμενη φάση είναι ακόμα στη μέση. Bu ciddiyetle, bu çalışmayla takım olmanın verdiği o güçle devam etmemiz lazım. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε σοβαρά, να αντιδράσουμε όπως αντιδράσαμε σαν ομάδα όλοι μαζί. O yüzden oyuncularımı bir daha kutluyorum burada. Γι' αυτό ξανά συγχαρητήρια και στους παίκτες μου. Daha almamız gereken yol var. Πρέπει να κάνουμε, να πάρουμε ακόμα απόσταση, να πάμε και πιο μπροστά. Ben öyle kolay tatmin olmam ben. Εγώ δεν είμαι πάντα και πάρα πολύ εύκολα ευχαριστημένος. Allah'a, πάντα λέω δόξα τω Θεώ. Bulunduğum durumu ama στη φάση που είμαι. Hep bir üstüde. Αλλά πάντα ζητάω το περισσότερο και πιο μετά. Panathinaikos'a da o yakışır. Και αυτό ταιριάζει στο Παναθηναϊκό. Büyük kulüp olmanın özelliklerinden biridir bu. Αυτό είναι κάτι χαρακτηριστικό για να είσαι μεγάλη ομάδα. Κάποια άλλη ερώτηση για τον κύριο Τερίμ. Κώστα και άλλη. Με δεδομένο ότι στον Παναθηναϊκό βολεύουν 2 αποτελέσματα και η νίκη και η ισοπαλία και παίζει στην έδρα του. Μπορεί να δώσει ποσοστά αυτή τη στιγμή που θεωρεί ότι είναι κοντά στην πρόκληση ο Παναθηναϊκός, να το θεωρεί έτσι καθαρό φαβορί. Bir küçük avantajımız oldu, gerçek. Έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα. Ama daha turu geçmedik. Ακόμα δεν περάσαμε όμως την επόμενη φάση. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Günü geldiğinde onu da konuşuruz. Arada çünkü başka bir maçımız var. Όταν θα έρθει αυτή η μέρα πάλι θα το συζητήσουμε. Έχουμε και άλλο ένα αγώνα να σκεφτούμε. Ondan daha önemlisi ondan önce oynayacağımız maç. Το πιο σημαντικό είναι πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε και στο πρωτάθλημα ένα αγώνα μπροστά μας.